Πλήρη ενημέρωση προς το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα πριν από την έναρξη της χθεσινής συνεδριάσεως σχετικά με το ταξίδι της στην Αθήνα αλλά και με τη συνάντησή της με τον Αρχιεπίσκοπο Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο για την πιθανή υποψηφιότητα του Αρχιμανδρίτη Παύλου Κίτσου για την ηγεσία της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά. Να υποδείξουμε την υποψηφιότητα χωρίς φυσικά να έχουμε κανένα τρόπο να επηρεάσουμε ούτε τους Μητροπολίτες, ούτε το Μακαριότατο, ούτε κανένα. Είπα Μακαριότατε, αν μας επιτρέπετε να πάρουμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουμε ένα ψήφισμα χωρίς να παρεξηγηθούμε. Σας διαβεβαιώνω, θα είναι υπείων τόνων, δεν πρόκειται να κάνουμε τους παπάδες εμείς ή τους επισκόπους. Εμείς είμαστε απλοί πολίτες λαϊκοί. Έχει έρθει στο Προεδρείο από τη συντονιστική ομάδα η οποία τάσεται υπέρ της υποψηφιότητος του πατέρα Παύλου, όπως είναι γνωστό εδώ στην Καβάλα, μια επιστολή η οποία έχει απευθυνθεί και προς την Αρχιεπισκοπή, τον Μακαριότητα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάλι σε Ελλάδα, κύριο Ιερώνυμο, και συνοδεύεται από 9.000 υπογραφές συμπατριωτών, εδώ συμπολιτών μας και όχι μόνο γιατί αφορά και, και το Δήμο Νέστου και το Δήμο Θάσου. Είναι 9.000 υπογραφές οι οποίες είναι στα χέρια του Προεδρείου. Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της παράταξης Καβάλα Φίλιππε Ανοιχτή Πόλη, Κωστής Σιμιτσής, αναφέρθηκε σε μια εξαιρετική περίπτωση, αυτή του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλου, ενώ επισήμανε τα διοικητικά προσόντα του Πατέρα Παύλου, με τον οποίο κατά τη θητεία του συνεργάστηκε αγαστά και παρότρινε το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι προσεκτική και διακριτική με τις προτάσεις τους. Εδώ έχουμε μια εξαιρετική περίπτωση με έναν ιεράρχη, ο οποίος άφησε ένα σπουδαίο έργο όλα αυτά τα χρόνια. Μεγαλώσαμε μαζί του. Είναι πολλές φορές σαν μια οικογένεια που πεθαίνει ο γενάρχης και δεν ξέρουν τι να κάνουν, ας πούμε, τα παιδιά. Εδώ λοιπόν προέκυψε ένα ζήτημα. Έχουμε έναν αξιολογότατο ιερωμένο, ο οποίος πράγματι θα μπορούσε επάξια να αναπληρώσει, να πω, χωρίς να προσβάλλω τη μνήμη κανενός, να πω ότι θα μπορέσει να συνεχίσει και να μεγαλώσει το έργο του εκλειπώντος. Και κανείς ποτέ δεν θα μπορούσε να διατυπώσει αντιρρήσεις πάνω στην προσωπικότητα του Αρχιμανδρίτη Παύλου Κίτσου. Ο επικεφαλής παράταξης ο τόπος της ζωής μας Μάκης Παπαδόπουλος παραδέχθηκε ότι η τοποθέτηση ενός νέου Μητροπολίτη είναι αποκλειστικά ευθύνη της Ιεράς Συνόδου. Ωστόσο, από τη στιγμή που υπάρχει ένας τοπικός ιεράρχης που συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας, καλό είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο να διαθέτει άποψη και να την εκφράζει. Καθένας κρίνεται εδώ, αλλά δυστυχώς λυπάμαι, Πρόεδρε, γιατί η συμπεριφορά της Δημάρχου, ενώ έχει φέρει αυτή την κατάσταση τώρα, γιατί πραγματικά μετά από τόσα χρόνια δεν μάθατε να συμπεριφέρεστε θεσμικά, κυρία Δήμαρχε. Και το λέω αυτό γιατί κυρία Δήμαρχε, λυπάμαι, γιατί ενώ είχαμε συμφωνήσει όλες οι παρατάξεις για ένα ομόφωνο ψήφισμα, δυστυχώς με τη συμπεριφορά σας, κυρία Δήμαρχε, δημιουργήσατε αυτές τις αντιδράσεις. Ένταση φαίνεται πως προκλήθηκε όταν το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της παράταξης στην παράταξη πολιτών Άρης Βέρος, ο οποίος έκανε λόγο για ένα πολύ λεπτό ζήτημα και προτίμησε να αποφύγει να πάρει επίσημη θέση και να απέχει προσωπικά από τη διαδικασία έκδοσης ψηφίσματος, προκαλώντας την αντίδραση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο και δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις διαδικασίες της Εκκλησίας, όπως αντιστήγως η Εκκλησία στις διαδικασίες των πολιτικών οργάνων. Άλλωστε είναι γνωστή η θέση της παράταξης πολιτών, της δημοτικής μας παράταξης, υπέρ του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας. Πάντοτε αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεων μας. Ασφαλώς. 15 χρόνια στα κοινά και στην αποστολή. Ασφαλώς. Εννοείται. Έτσι. Πάντως δεν λέμε άλλα τη μια στιγμή και άλλα την άλλη. Είμαστε σταθεροί σε αυτά που λέμε. Το να μην κάνετε το σταυρό σας, είστε σταθεροί σε αυτό, το ξέρουμε. Ο κύριος Βέρος μας έλεγε εδώ την περασμένη Δευτέρα να μην τα αφήσουμε για σήμερα και να πάρουμε απόφαση σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και τώρα εδώ πέρα μας λέει ότι άλλα λέμε εμείς και άλλα κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα νομίζουμε ότι το σανό μπορούμε να το τρώμε συνέχεια. Εκεί που το ταΐζουμε, να το τρώμε κι εμείς. Σανό το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας δεν τρώει. Τι να κάνουμε.